Πριν πω αυτά που έχω ετοιμάσει να σας πω, και που θα είναι και σύντομα, γιατί ανυπομονώ να ακούσω αυτά που θα πει ο γραμματέας, ε, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικές και αισιόδοξε και ελπιδοφόρε αυτές οι μικρές γιορτές που γίνονται μέχρι την ημέρα των εκλογών, που θα γίνει μεγάλη γιορτή, γιατί θα γίνει γιορτή σίγουρα, που μαζευόμαστε όλοι και ανταλλάσσουμε απόψεις, μιλάμε, συμφωνούμε ότι δεν πάει άλλο και ότι η σελίδα πρέπει να γυρίσει οπωσδήποτε. Ενάτιμα η σήμερα η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Τη γιορτάζουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Είναι μια μεγάλη γιορτή, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη υπενθύμηση πως την πιο καθοριστική μάχη για τη νίκη κατά του φασισμού την έδωσε το πρώτο εργατικό κράτος στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, το κομμουνιστικό. Δεν υπάρχει μέρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν αυτές οι πλαστογραφίες. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Γράφτηκε. Ο φασισμός σε όποια έκδοση και μορφή του ήταν, είναι και θα είναι ένας θανάσιμος εχθρός της ειρήνης, της προόδου, της δικαιοσύνης και της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Βρισκόμαστε απόψε σε έναν χώρο συμβολικό. Σε αυτή την πόλη με την αγωνιστική παράδοση, και τον βαρύ φόρο αίματος του Ελλάς και της Επών, στους Γερμανούς κατακτητές και τους κουκουλοφόρους ταγματασφαλίτες της η Καλυθέα, μια από τις πρώτες πόλεις της χώρας μας που αντιστάθηκε και τρομοκράτησε τους ναζιστές, τους φασίστες και τους συνεργάτες τους. Η δρόμη της είναι ποτισμένη με αίμα κομμουνιστών. Διδασκόμαστε από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και τις θυσίες τους. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουμε μια μεγάλη και κρίσιμη εκλογική μάχη μπροστά μας. Όλα δείχνουν πως πολλά μπορούν να αλλάξουν προς του λαού. Τα μηνύματα από παντού είναι αισιόδοξα, είναι ενθαρρυντικά. Είναι πολύς ο κόσμος που θα ψηφίσει ΚΚΕ για πρώτη φορά και κυρίως είναι νέοι άνθρωποι. Οι συγκλονιστικές νεανικές κινητοποιήσεις έδειξαν πως μπορούμε να το πάμε αλλιώς. Η νέα γενιά απορρίπτει τα ψέματα, θέλει αλήθεια και θέλει και πρόοδο. Δεν συμβιβάζεται με τη μιζέρια, δεν συμβιβάζεται με τις μισές ζωές που τις προσφέρουν και δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς. Πρέπει να ζήσει σε καλύτερο κόσμο και αυτό θα πάει, στι κάλπε, στις κάλπες με το κριτήριο μιας κυβέρνησης όχι λιγότερο κακής, αλλά με πιο κόμμα μαζί θα είναι πιο δυνατοί οι αγώνες της την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρει ότι όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει, θα είναι μια κυβέρνηση από χέρι εχθρική, μια κυβέρνηση εναντίον της, εναντίον όλων μας. Με ένα εκατομμύριο άνεργους νέους, η σύγκρουση με αυτή τη ζωφερή κανονικότητα του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης και των κομμάτων τους είναι όχι μόνο αναπόφευκτη, είναι και επιβεβλημένη. Είναι αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι, γιατί τα έχουν δει όλα πια, τα έχουμε δει όλα πια, να ανοίξουν δρόμο προοπτικής για μια καλύτερη ζωή. Όλοι όσοι βιώνουν την ανεργία και την ανασφάλεια, τη δουλειά με ημερομηνία λήξη και την απογείωση της εκμετάλλευση έχουν αμέτρητους λόγους να γεμίσουν τις κάλπες με τα ψηφοδέλτια του Κουκουέ, απαντώντας στο πραγματικό δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το ξέρουμε καλά. Αυτό το σύστημα μόνο χειρότερο και πιο αντιδραστικό μπορεί να γίνει. Ούτε βελτιώνεται, ούτε εξανθρωπίζεται. Ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου με την υποκρισία να γιγαντώνεται στα αστικά πολιτικά κόμματα και τις ψευτοσυγκρούσεις τους να πυκνώνουν, ενώ όλοι πλέον ξέρουμε την αγαστή συνεργασία τους στα μεγάλα και σοβαρά θέματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έγινε πλέον παλαϊκή απέτηση το ποτέ ξανά με αφορμή το έγκλημα στα τέμπη, σηματοδοτώντας πως πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που ψηφίζουμε. Από εδώ, από την Καλυθέα και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, τους στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δείξουμε καμιά ανοχή στου καθυλωμένου μισθού, στου πληστηριασμού, στην ενεργειακή φτώχεια, στην ακρίβεια, στι απολύσει, τη φορολιστία, τα δισεκατομμύρια για του νατοικού εξοπλισμού και τη μετατροπή της υγεία, τη παιδεία και των άλλων αγαθών σε ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα. <Κι> Κάποτε, πριν αρκετά χρόνια, σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, είχε ομιλία η μεγάλη ηθοποιός Αλέκα Παΐζη η ανυποχώρητη κομμουνίστρια με το αδιέρετο ήθος ζωής, αγώνων και τέχνης. Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω, να κάνουμε συνεντεύξεις, να ταξιδέψουμε μαζί στη μακρόνισο, να μου διηγηθεί πράγματα που πραγματικά είναι ανατριχιαστικά για το ρόλο και τις θυσίε των κομμουνιστών. Μιλούσε λοιπόν τότε εδώ στην Καλιθέα με πάθος για το κόμμα και τους αγώνες του. Την απασχολούσε η ανεργία, τα προβλήματα της παιδείας, δήλωνε την αλληλεγγύη της σε όσους διεκδικούσαν το δικαίωμα να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα. Η βαναυσότητα, έλεγε τότε εδώ, η χειδεότητα και η υποκρισία έχουν εξυδετερώσει τη λογική και έχουν παραλύσει το λόγο. Εμείς οι κομμουνιστές δεν ανεχόμαστε την ακύρωση της λέξης άνθρωπος. Ό,τι θα έλεγε δηλαδή, και σήμερα, που από τότε δεν βελτιώθηκε τίποτα, απλώς χειροτέρεψε. Εξίσου μαχητική, πάλι εδώ, το 2011, ήταν και η κόρη του Νίκου Καλούμενου, η Μαργαρίτα, που ήταν 20 χρονών όταν ανακαλύφθηκε από την ασφάλεια ο παράνομος ασύρματος του Κουκουέ στην κρύπτη του σπιτιού του στις 15 Νοεμβρίου του 1951, στην οδό Λικούργου 39, εδώ στην Καλιθέα. Ήταν τότε που αυτοπυροβολήθηκε ο Νίκος Βαβούδης για να μην πέσει ζωντανός στα χέρια της ασφάλειας. Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται την έννοια του καθήκοντος οι κομμουνιστές. Έτσι αντιλαμβάνονται την θυσία. Έτσι γινόταν πάντα, έτσι συνέβαινε με αυτού του είδους τους αγωνιστές. Και όπως λέει το σύνθημα, ούτε σε ξερονίσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν οι Αυτά λοιπόν, όλα τα παλιά και όλα τα νέα μεγάλα προβλήματα χρειάζεται να αποτελέσουν κριτήριο μπροστά στις εκλογές και να αποτελέσουν παράγοντα συστράτευσης με το ΚΚΕ που είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει αυτήν την απάνθρωπη και βάρβαρη πολιτική τους. Οι πολίτες να φτάσουν στην κάλπη αγνώντας εκβιασμούς, παγίδες και ψευτοδιλήματα με τη βεβαιότητα πως η δύναμη που θα του δώσουν θα επιστρέψει στους ίδιους, όπως γίνεται πάντα. Το Κουκουέτο απέδειξε στην πράξη πως θα είναι η φωνή τους μέσα και έξω από τη Βουλή, πάντα στην πρώτη γραμμή, εκεί που οι πολίτες αγωνίζονται, δοκιμάζονται και ονειρεύονται. Αυτό που πραγματικά φοβούνται τα αστικά κόμματα είναι το χειροπιαστό πια ενδεχόμενο ο θυμός και η αγανάκτηση του λαού και της νεολαίας να μετουσιωθεί με μαζικούς όρους σε συνειδητή στάση αμφισβήτησης της πολιτικής και των επιλογών τους. Να γίνει δηλαδή η οργή δύναμη ανατροπής. Αυτό περιμένουμε να συμβεί στις 21 του Μάη. Να εκφραστεί στις εκλογές με εκατοντάδες χιλιάδες νεανικές, αντισυστημικές, αγωνιστικές ψήφους στο ΚΚΕ. Μόνο με αυτό ισχυρό θα είναι πιο δυνατό ο λαό. Για να ανοίξει ο δρόμο για μια άλλη προοπτική. Η μόνη ψήφο ευθύνη είναι αυτή στο ΚΚΕ. Το μόνο κόμμα που βλέπουμε με τα μάτια μα δίπλα σε όλου αυτού που πλήττονται. Πάμε δυνατά με την νίκη. Στις 21 γιορτάζουμε.